μαθαίνουν οι διαμαρτυρίες καταναλωτών που πηγαίνουν στην ΔΕΗ προκειμένου να παραπονεθούν για το χαράτσι στα ακίνητα που καλούνται να πληρώσουν. Η κίνηση πολιτών του Δήμου Παραλίας πραγματοποίησε αυτοκινητοπομπή και συγκέντρωση στα γραφεία της ΔΕΗ στην Ακτή Δημαίων. Θα πάμε να δηλώσουμε σήμερα στη ΔΕΗ ότι εμείς σαν εργαζόμενοι δεν χρωστάμε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν πληρώνουμε. Αυτό το χαράτσι είναι το λιγότερο προστιχιά, διότι έρχεται να ταλαιπωρήσει το λαό μας χωρίς να υπάρχει λόγος. Οι πολίτες αρνούνται να πληρώσουν την έκτακτη εισφορά και απειλούν πως αν χρειαστεί θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, φτάνοντας στα άκρα. Το χαράτσι συνεκάλια πάνω. Εκεί είναι η Εκάλη. Εκεί είναι η Εκάλη, όχι εδώ. Εδώ είναι ευτυχώς και το Νιές, η Πατρακή έκλεισε, ο Λαδόπλος έκλεισε, η Πυρέλη έκλεισε. Πού δεν θα πάρουν λεφτά. Ειλικρινά αυτά τα 300 και 500 ευρώ που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Μνημονίου ζητά από την κάθε εργατική οικογένεια για να την δώσει αυτά τα 500 ευρώ για να τα δώσει στο τέρας των τοκογλύφων, θεωρούμε ότι δεν μας αναλογούν εμάς, δεν μας αναλογούν και γι' αυτό ακριβώς δεν τα πληρώνουμε. Στην συγκέντρωση έξω από τη ΔΕΗ συμμετείχε και κόσμος εκτός των κατοίκων της παραλίας που προσήλθε στα γραφεία της δημόσιας επιχείρησης για να προβούν σε κάποιον διακανονισμό και να μην τους κόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πού να τα βρω να τα πληρώσω, με μια σύνταξη 702 ευρώ. Θα θεωρηθεί εγκληματική ενέργεια και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί από εμάς. Κάτω στο μνημόνιο για το δούλο του.